Δεν είναι αδικαιολόγητος ο σκεπτικισμός. Ο λόγος για τον οποίο ιδρύθηκε ο ΑΣΔΑ ήταν όχι η σημερινή του λειτουργία ή η λειτουργία των τελευταίων ετών. Ο ΑΣΔΑ δημιουργήθηκε για να πάρει πρωτοβουλίες γύρω από το περιβάλλον, για να κάνει διαδημοτικές παρεμβάσεις, και είχαμε τέτοιες να κάνει πάρα πολλές. Αλλά δυστυχώς δεν λειτουργήσε τα τελευταία χρόνια με αυτόν τον τρόπο. Κατά συνέπεια, αυτό το βλέπουν όλοι, ότι δεν λειτουργήσε έτσι, και έχουν αρχίσει να σκέπτονται πως ή θα επανέλθει ο ΑΣΔΑ στην αρχική σκέψη λειτουργίας, ή θα πρέπει να σταματήσει να υπάρχει. Βεβαίως, ό,τι αφορά το Δήμο Ηλίου και τον ΑΣΔΑ, εγώ μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι με τον ΑΣΔΑ εμείς έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, και θα εξηγήσω αμέσως ποια είναι τα προβλήματα που έχουμε με τον ΑΣΔΑ. Στην πόλη μας υπάρχει ένα παλιό εργοστάσιο, αρκετά μεγάλο, είναι περίπου 4.500 τετραγωνικά μέτρα, μέσα σε ένα χώρο 5.000 τετραγωνικών μέτρων, που καταλαμβάνει σχεδόν το σύνολο του χώρου, όχι το σύνολο, λίγο λιγότερο, διότι τα 4.500 τετραγωνικά του μέτρα είναι σε δύο επίπεδα, οπότε αφήνει ένα μικρό περιβάλλοντα χώρο. Ο ΑΣΔΑ πήρε την πρωτοβουλία να κάνει μία προμελέτη και να προχωρήσει να δημοπρατήσει αυτό το έργο και να κάνει την ανάπλαση του εργοστασίου. Όλα λοιπόν αυτά πήγαιναν μια χαρά. Είχε βγει μία απόφαση πολύ παλιά, από το 2006, από τον τότε Υφυπουργό Ιστορικών, τον κύριο Νάκο, αν δεν κάνω λάθος, και όχι στον προϋπολογισμό όμως του έργου. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση αυτή ήταν 5 εκατομμύρια και χρήματα που θα διέθετε από το πρόγραμμα Θησέας. Τα τελευταία χρόνια, το 2010 περίπου, προχωρούσε ο ΑΣΔΑ στη δημοπρασία του έργου. Εκεί βάλαμε θέμα εμείς σαν Δημοσιλείου ότι πρέπει να εξασφαλιστεί το σύνολο των χρημάτων προκειμένου να δημοπρατήσετε, διότι υπάρχει κίνδυνος αυτό το έργο να μείνει ημιτελές, να περικυκλωθεί με λαμαρίνες, να γίνει ένα εργοτάξιο, και όταν δεν είναι εξασφαλισμένα όλα τα χρήματα, θα έχουμε για πολλά χρόνια ένα εργοστάσιο περικυκλωμένο με λαμαρίνες. Κατά συνέπεια λοιπόν σας λέμε εμείς που είμαστε υποδοχείς ενός τόσο μεγάλου έργου, μην ξεκινάτε εάν δεν εξασφαλίσετε το σύνολο των χρημάτων. Η ηγεσία του ΑΣΔΑ επέμενε πάρα πολύ σε αυτό, να δημοπρατήσει το έργο. Εμείς αντιδρούσαμε, έγινε διοικητικό συμβούλιο, όπου εκεί εδήλωσαν ο πρόεδρος και η εκτελεστική του ΑΣΔΑ ότι έχουμε τα 5 εκατομμύρια σαν απόφαση, βεβαίως ένα χαρτί από το Θησέα, και τα υπόλοιπα χρήματα θα τα βάλουμε εμείς σαν ΑΣΔΑ από το ταμείο μας. Τότε λοιπόν τα μέλη όλα του Διοικητικού Συμβουλίου είπαν, εφόσον δεσμεύεται ο πρόεδρος και η εκτελεστική επιτροπή του ΑΣΔΑ ότι θα βάλει και τα υπόλοιπα χρήματα, ωραία, συμφωνούμε να προχωρήσει η δημοπρασία του έργου. Όμως, προχώρησε η δημοπρασία του έργου, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν διασφαλίστηκε. Ούτε τα 5 εκατομμύρια έχουν διασφαλιστεί, διότι πλέον δεν υπάρχει Θησέας, και η απόφαση αυτή ήταν παλιά, και η πληροφόρηση που είχα ο ίδιος όταν επισκέφθηκα τον μετέπειτα Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Ρόβλια, που έκανε για ένα μικρό χρονικό διάστημα, και συζήτησα μαζί του την περίοδο που δεν είχε πάρει ακόμη και αρμοδιότητα, αλλά προσπαθούσε να ενημερωθεί από το Υπουργείο, μου είπε: «Δήμαρχε, προσέξτε το αυτό, διότι η μαύρη τρύπα στο Θησέα είναι τεράστια και δεν ξέρουμε εάν θα υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Μη βιαστείτε». Αυτό μετέφερα στην ηγεσία του ΑΣΔΑ. Δυστυχώς όμως επέμενε να δημοπρατήσει το έργο αυτό. Αποδείχτηκε σήμερα ότι πράγματι
δεν υπάρχουν χρήματα ούτε εκείνα τα 5 εκατομμύρια της απόφασης, ούτε τα υπόλοιπα που είχε υποσχεθεί ότι θα συμπληρώσει ο αναπτυξιακός σύνδεσμος. Και έτσι βρισκόμαστε πράγματι με ένα εργοστάσιο περικυκλωμένο με λαμαρίνες, εργοτάξιο πλέον, έχει σταματήσει αρκετούς μήνες, ο κόσμος ανησυχεί, εμείς ανησυχούμε, θεωρούμε ότι οι ενέργειες αυτές που έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΆΣΔΑ, ο πρόεδρος του ΆΣΔΑ, να προωθήσει και να δημοπρατήσει το έργο χωρίς να έχει διασφαλίσει πραγματικά τα χρήματα, θεωρώ ότι είναι εχθρική πράξη για το Ήλιον, ενώ καθώς είχαμε υπογραμμίσει το προσέξτε να βρείτε πρώτα τα χρήματα και μετά να προχωρήσετε. Δυστυχώς δεν έγινε έτσι. Όπως σας είπα, θεωρούμε ότι αυτό που έγινε, ότι είναι μια εχθρική πράξη, ότι μας βλάπτει ανεπανόρθωτα και ότι πρέπει να βρουν λύση. Ακόμη και αν δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα χρήματα, επειδή είμαστε ρεαλιστές, μπορώ να πω ότι ωραία, δεν μπορείτε να εξασφαλίσετε τα χρήματα, σηκωθείτε και φύγετε από εδώ, δώστε μου τη δυνατότητα να κάνω εγώ εργασίες μέσα στο εργοστάσιο. Βεβαίως μη σας κάνει εντύπωση το ποσόν, ο προϋπολογισμός, τα 10 εκατομμύρια. Δεν είναι ανάγκη να ξοδέψει κανείς σε αυτό το χώρο 10 εκατομμύρια για να τον κάνει καλό. Μπορεί να τον κάνει πολύ καλύτερο με πολύ πολύ λιγότερα χρήματα. Διότι η δημοπρασία αυτή που έκανε ο ΆΣΔΑ έγινε με το σύστημα μελέτη-κατασκευή. Ουσιαστικά δηλαδή σαν κάτι σαν απευθείας ανάθεση. Επειδή έγινε με αυτό τον τρόπο, καθυστέρησε και πάρα πολύ να ολοκληρωθεί η διαδικασία, διότι υπήρχαν προσφυγές. Όταν προσπαθείς με έναν τρόπο να υπογράψεις μία σύμβαση, δεν θέλω περισσότερα, οι ειδικοί τα ξέρουν τα περισσότερα, όμως εκείνο που μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι αν δεν γινόταν με το σύστημα μελέτη κατασκευή, ο προϋπολογισμός του θα ήταν τουλάχιστον ο μισός, γνωρίζοντας τις εκτόσεις που παίρνουμε σήμερα, όταν έχουμε στα χέρια μας οριστικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής και δημοπρατούμε και συμμετέχει όλος ο κόσμος και ανοίγουμε τις προσφορές και αυτός που έχει δώσει τη χαμηλότερη τιμή με βάση τις προδιαγραφές που έχουμε βάλει εμείς, αυτός θα είναι και ο ανάδοχος και θα εγκατασταθεί, θα έχουμε εξασφαλισμένα τα χρήματα, θα έχουμε το χρονοδιάγραμμα έτοιμο και θα ολοκληρωθεί το έργο. Έτσι γίνονται τα έργα. Έτσι μπορώ να το κάνω το έργο πολύ άνετα, αρκεί να με απελευθερώσουν. Δηλαδή να βγάλουν τον εργολάβο από μέσα, αν πρόκειται να μην δώσουν τα χρήματα να ολοκληρωθεί. Οι επιλογές είναι δύο, δεν υπάρχει τρίτη. Ή βρίσκετε τα χρήματα και ολοκληρώνετε το έργο, ή σηκωθείτε και φύγετε από εδώ να κάνουμε εμείς το έργο αυτό. Αν όχι το ίδιο, διαφοροποιημένο και περιβαλλοντικά προσαρμοσμένο καλύτερα με τις σημερινές συνθήκες, αν θέλετε. Και δεν λέω ότι τις συνθήκες αυτές επέλεξαν οι του ΆΣΔΑ παράγοντες, εμείς τις επιλέξαμε στο παρελθόν, αλλά προ 15 ετίας. Τα πράγματα έχουν αλλάξει σημαντικά σήμερα. Θα μπορούσα το εργοστάσιο αυτό να το κατεδαφίσω εντελώς, να κάνω ένα πολύ μεγάλο ελεύθερο χώρο κατά πράσινο, 5 στρέμματα, να φτιάξω σε μία άκρη ένα κτίριο ήπιο και 1000 τετραγωνικά μέτρα θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα υπόγειο χώρο στάθμευση να εξυπηρετείται η περιοχή, διότι όλο αυτό γίνεται σε μία πυκνοδομημένη περιοχή με λίγους ελεύθερους χώρους και να το απολαύσει η περιοχή, ο κόσμος και η ευρύτερη περιοχή πολύ καλύτερα από ότι αυτό σήμερα. Εν κατακλείδη, αυτό μας έχει στεναχωρήσει πολύ και σε συνδυασμό με την αλλαγή πορείας του ΆΣΔΑ σκεπτόμαστε πάρα πολύ σοβαρά ακόμη και να αποχωρήσουμε σαν Δήμος Ηλίου από τον ΆΣΔΑ. Ύστερα υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, τη νέα περιφερειακή ενότητα του δυτικού τομέα, που συμβαίνει ότι
ο δυτικός τομέας, η περιφερειακή ενότητα αυτή με τον ΝΑΣΔΑ να συμπίπτει επακριβώς. Δηλαδή οι δήμοι οι οποίοι συμμετέχουν στον ΝΑΣΔΑ και οι δήμοι οι οποίοι υπάγονται στον δυτικό τομέα είναι ακριβώς οι ίδιοι. Κατά συνέπεια χρειάζεται και μία συνεννόηση με την περιφέρεια για να δούμε, ίσως χρειαστεί να γίνει διαβαθμιδικός σύνδεσμος για να μπορούμε να συνεννοούμεθα, να συνεννοείται ο αναπτυξιακός σύνδεσμος με το δυτικό τομέα. Πρέπει όλα αυτά να τα δούμε. Η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να προχωρήσει περισσότερο ο ΝΑΣΔΑ, πρέπει να τον δούμε από μηδενική βάση.